NASA το έχεις διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League οι Alsupo Lions αντιμετωπίζουν τους Chicago Trolls. Οι Alsupo Lions οι οποίοι επικράτησαν κόντρα στο Stone City Thunder στην πρεμιέρα τους με 48-71, ενώ από την άλλη από ήττα προέρχονται οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, καθώς δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν κόντρα στους Banners με 54-79, ιτήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική. Και καθιερωμένη φωτογραφία. Και τώρα είναι όλα έτοιμα για να πάμε στο τζαμπολ. Ο Γκούμας και ο Βλαγκάς θα διεκδικήσουν την κατοχή, την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Όλα έτοιμα. Και ξεκινάει το παιχνίδι με την πρώτη κατοχή να είναι για τους Alsupo Lions και τον Βενιζέλο να οργανώνει. Γύρισε ωραία εκεί ο Μαγκόνης. Μούτσος για τους Trolls, οι οποίοι έχουν αρκετές απουσίες και σήμερα. Όπως μας είπε και στις δηλώσεις του ο Βασιλόπουλος, ο οποίος δεν φάνηκε και πολύ αισιόδοξος για την έκβαση του σημερινού παιχνιδιού. Ωστόσο, είπε πως η ομάδα του θα το παλέψει. Δεν θα κατέβει για να χάσει. Ενώ από την άλλη, ο Γιώργος Βενιζέλος ανέφερε πως οι Alsupo Lions είναι κάπως πιο οργανωμένοι φέτος. Ένα τρίποδο τώρα από τον Αντωνόπουλο στο σίδερο. Θετικό rebound όμως από τον Γκούμα, θα στοχίσει. Παραμένει το 0-0. Ένα σου τριών πόντο τώρα για τους Trolls. Όχι καλό. Βενιζέλος. Χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στο μάτι Αντωνόπουλος. Φτιάξαμε και το θεματάκι με το σκορ 0-0, όπως βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας. Βενιζέλος τώρα για τους Alsupo Lions, ακόμα χωρίς καλάθι μετά από σχεδόν 2 λεπτά παιχνιδιού, 2 και κάτι βασικά. Αντωνόπουλος με το ένα χέρι θα κάνει airball. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά οι δύο ομάδες. Στάλιος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πάσα έξω, φεύγει όμως η μπάλα από τα χέρια του Βασιλόπουλου. Περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Και δίνει συνέχεια τώρα στο ματσό Πάτας και ο Βενιζέλος αφήνει στον Αντωνόπουλο. Βενιζέλος. Θα σηκωθεί για τρεις.
Ακολούθησε την φάση και πήρε το επιθετικό rebound και βρήκε για το καλάθι ο Πάτας. Πρώτη πόντη στην αναμέτρηση. Δεύτερος Πάτα μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού. Σπάνιτς το ρόδι η γηπεδούχη. Καραουλάνης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα κοπεί με φάουλ. Το έχει κάνει ο Γκούμας. Και έτσι θα πάει και στην γραμμή για δύο βολές, ευκαιρία και για τους Chicago Trolls εδώ να βρουν τους πρώτους πόντους. Δύο-δύο από τις δύο εύστοχες βολές του παίχτη των Chicago Trolls. Εδώ η προσωπική ενέργεια του Αντωνόπουλου δεν ήταν καλή, αλλά στην συνέχεια ήρθε το καλάθι για το 4-2, προβάδισμα και πάλι για τους γηπεδούχους. Έγινε το κλέψιμο, Αντωνόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά. Πατάει γερά, καλή άμυνα όμως από τον Καραουλάνη. Κατοχή παραμένει στους άσπρους. Αντωνόπουλος. Στο γοτοσού την ευκαιρία με τον Μαγκόνι. Δεν έρχεται όμως τώρα το καλάθι. Μούτσος. Καραουλάνης θα πάει προς τα μέσα. Δεν βρήκε στόχο και τώρα η μακρινή πάσα θα φτάσει στον Αντωνόπουλο. Χαμένη ευκαιρία. Μάζεψαν οι Chicago Trolls με το Μούτσο, θα χάσουν ωστόσο στην συνέχεια και ο Αντωνόπουλος είναι σε θέση βολής για το 6-2. 5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο 6-2 τώρα το σκορ. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Βλαγκάς. Σταλιός. Και πάρει Βλαγκάς, θα το πάρει από την κορυφή, δεν είναι καλό το σουτ. Παραμένουν κολλημένοι στους δύο πόντους οι φιλοξενούμενοι. Εύστοχος εδώ, ο Βενιζέλος εκτελεί για το 9-2. Πάτουν καλύτερα οι γηπεδούχοι, έδειξαν να συνέρχονται από την αρχική αδράνεια. Το παιχνίδι ενώ από την άλλη δυσκολεύονται αρκετά οι Chicago Trolls, έχουν βρει δύο πόντους και αυτούς με βολές. Ενώ τώρα έχουμε νέες βολές για τον Καραουλάνη αυτή τη φορά. Θα χάσει την πρώτη, με συγχωρείτε, παραμένει το 9-2. Έξω και η δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών, ενώ ο Καραουλάνης πίεσε αλλά αντικανονικά τον αντίπαλό του. Τον Μαγκόνι του έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Αντωνόπουλος πάει από τα δεξιά και άλλο φάουλ αυτή την φορά από τον Βλαγκά. Κυριακόπουλος τώρα στο μάτς. Αντικαθιστά τον Γκούμα. Βενιζελός. Βγήκε στα αριστερά ο Αντωνόπουλος. Θέλει να πλησιάσει, περάσει εξαιρετικά και άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 11-2. Πάρα πολύ ωραία κίνηση
για το συν 9 των γηπεδουχών. Στάλιος, να δούμε αν θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν από τους δύο πόντους οι φιλοξενούμενοι. Πάσα χέρι με χέρι στον Βασιλόπουλο. Λαγκά θα χάσει από την καλή άμυνα των Αλσουπολέινους, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον Αντωνόπουλο. Καραουλάνης. Πάσα έξω. Και ευστοχή. Ο Βασιλόπουλος δίνει τη λύση μετά από ώρα για το 11-5. Αντωνόπουλος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Παίρνει το φάουλ τον Σταλιό. Εύστοχος στην πρώτη. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη για το 13-6. Στο συν 7 πλέον η Αλσουπολάινος, 3-14. Πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Καραουλάνης. Δίνει επιλογή για σκρίν ο Βλαγκάς. Μένει μπροστά του ο Αντωνόπουλος. Στάλιος, Σολομόναχος θα το χάσει. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει το rebound και θα πάρει και το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Τον Κυριακόπουλο, ναι, στην εξέλιξη της φάσης. Από τρία ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Βάζει την πρώτη. Χαμένη η δεύτερη, παραμένει το 13-7. Αντωνόπουλος. Σουπολάιονς τώρα θέλουν να τρέξουν. Περιμένει στο πλάι ο Βενιζέλος για να σηκωθεί για τρεις. Η μπαλά στο σιδερό. Και καθαρίζει την φάση ο Στάλιος. Μούτσος. Μένει ψηλά για να το πιέσει ο Αντωνόπουλος. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Chicago Trolls, παίρνοντας το φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Alsupo Lions. Καραουλάνης. Πυροβλαγκάς. Πάσα έξω για τον Καραουλάνη, δεν θα το σκεφτεί και πολύ. Αστόχησε και η μπάλα τώρα στα χέρια των άσπρων, οι οποίοι ετοιμάζουν και δύο αλλαγές. Μάστρο Κωστόπουλος. Να δούμε τι έχει δοθεί τώρα. Αλλάζει χέρια η κατοχή. Ενώ γίνονται και οι αλλαγές με Καναράκι και Μαρκέτο να πατούν παρκέ τώρα. Μούτσος. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα στην πρώτη περίοδο. Σηκώνεται για τρεις τώρα ο Μούτσος, δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν πήγε. Μαρκέτος σε δίπλα του στον Καναράκι. Θέλησαν να συνεργαστούν και πάλι οι δυο τους, αλλά παρενέβη και ο Βασιλόπουλος και έκλεψε. Σταλιός. Καραουλάκης με τον Καναράκι να τον κυνηγά. Πάει από τα δεξιά, υπάρχει φάουλ. Και φτάνουν και τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Στη γραμμή λοιπόν ο Καραουλάνης. Σπαταλάει την πρώτη. Θα βάλει όμως την δεύτερη για το 13-8.
13-7, με συγχωρείτε. Βενιζέλος σηκώθηκε για 2. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι. Ωστόσο παραμένουν σε θέση επίδεσης οι Αλσούπο Lions, οι οποίοι έχουν μόλις 2 δευτερόλεπτα διαθέσιμα στο ρολόι. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ. Έγινε η επαναφορά. Καναράκης. Όχι, ανανεώθηκε το ρολόι. Δικό μου λάθος. Το διόρθωσε η γραμματεία. Βγήκε η άμυνα με τον με τον Καραουλάνη τώρα να κατεβάζει. Μλαγκάς του δίνει ξανά. Πήρε το σκρίν ο Καραουλάνης, πάει από τα δεξιά. Και πάνω του ο Κυριακόπουλος. Ψάχνει επιλογές ο Στάλιος, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν τον ενημέρωσε και κάποιος. Δεν είχε το βλέμμα του στο ρολόι και έτσι του έμεινε η μπάλα στα χέρια. 31 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Βενιζέλος άφησε δίπλα του. Έκανε ωραία κίνηση ο Μαστροκοστόπουλος, πήρε την μπάλα στα χέρια του και εκτέλεσε για το 15-7. Μία επίθεση 15 δευτερολέπτων τώρα. Καραουλάνης 3-2, είναι πολύ μακριά και κλεισμένος από 2 πετάει όπως όπως την μπάλα. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 15-7. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος που βρίσκει μπροστά τους Αλσούπο Lions με 15-7. Και ο Καραουλάνης φτιάχνει τώρα την επίθεση για τους Chicago Trolls. Θα πάρει ο ίδιος το σουτ, το οποίο θα καταλήξει στο σίδερο. Ντονόπουλος. Πήρε στα δεξιά ο Μαρκέτος, εκτέλεσε. Δεν βρήκε στόχο, ανανέωσαν ωστόσο οι Αλσούπο Lions με τον Μαστροκοστόπουλο. Αντωνόπουλος από πολύ μακριά δεν καταφέρει να σκοράρει. Δεν έχει καταφέρει να βρει το τρίποντο μέχρι στιγμής, που είναι και το στοιχείο του στο παιχνίδι του. Μαστροκοστόπουλος έκοψε αντικανονικά τον Καραουλάνη. Ψηλά έχει γίνει και το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή έτσι ο παίκτης των Chicago Trolls.
Μία η πρώτη, μέσα η πρώτη που λέω. 15-8. Έξω η δεύτερη. Αντωνόπουλος. Πάει προς τα μέσα ο Μαρκέτος. Δεύτερη ευκαιρία και καλάθι από τον Κυριακόπουλο. 17-8. Καραουλάνης. Ανεβάζει ταχύτητα, αφήνει στο πλάι στον Μεταξά. Θέλησε να αφήσει έξω εκείνος, δεν πέρασε πάσα από τον Μαστοκοστόπουλο. Ωραία, θα αφήσει τον Αντωνόπουλο, θα του σερβίρει το καλάθι. 19-8. Έτοιμη πάσα εκεί για έτοιμο καλάθι από τον Μαστοκοστόπουλο. Στο συν 11 πλέον η Αλσούπο Lions. Βασιλόπουλος κάνει την κίνηση όπως και ο Στάλιος. Μια προσποίηση από τον Κουτρουμάνη, πήγε για το ανάποδο λέει, τον έκοψε καλά όμως ο Κυριακόπουλος. Τρίποντο τώρα από τον Καραουλάνη, όχι. Καθαρίζουν την φάση άσπρη και τώρα θέλει να τρέξει ο Αντωνόπουλος. Συγκρούστηκε εκεί, Μαστροκοστόπουλος θα πάρει με δυσκολία. Μαρκέτος για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Και έχει φύγει μπροστά τώρα ο Καραουλάνης. Προλαβαίνει, σηκώνεται, θα το βάλει κιόλας. Ενώ πήρε και το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. 19-10. Και θα πάει τώρα και στην γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει και αυτή, 19-11. Διαφορά πέφτει στους 8 πλέον. Ντονόπουλος αλλάζει κατεύθυνση. Ένα βήμα πίσω για να εκτελέσει για 3. Μαρκέτος μάζεψε. Ο Καναράκης θα στοχίσει από πλεονεκτική θέση. Βασιλόπουλος στέκεται, σηκώνεται για 3. Ούτε αυτός θα καταφέρει να βρει στόχο από μακριά. Τρέχει και πάλι ο Ντονόπουλος. Καναράκης αφήνει στον Μαρκέτο και αυτός με τη σειρά του στον Μακροστροκοστόπουλο. Ηρεμή τώρα η κατάσταση στην επίθεση των Αλσούπο Lions, οργανωμένη επίθεση. Ένα τρίποντο του Αντωνόπουλου, να το! Το έψαχνε, το βρήκε. 22-11. Καραουλάνης. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Καναράκη. Βρήκε την πάσα για τον Μεταξά. Πάει κοντά στον Κυριακόπουλο αυτός. Ένα ανάποδο λέει από το οποίο δεν ήταν καλό. Σταματάει τη φορά του Αντωνόπουλου με φάουλ εδώ ο Καραουλάνης. Είναι το πρώτο μαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Μούτσος επιστρέφει στο μάτς. Όπως και ο Βλαγκάς. Αντωνόπουλος. Πάει κόντρα στον Καραουλάνη. Στάθηκε και ανάμεσα από δύο, κράτησε την ισορροπία του, δεν βρήκε το καλάθι, όπως το ίδιο έκανε και ο Γκουμάς. Μεταξάς. Πάει όλο το δρόμο μόνος του. Μου το σπίδιξε ψηλά. Έδωσε και ύψος την προσπάθειά του. Πολύ ωραίο καλάθι. Και δύσκολο κιόλας. 22-13 τώρα το σκορ, 5-45 πριν το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Μαρκέτος, Γκούμας, γυρίζει ωραία και εκτελεί. 24-13. Καραουλάνης έπαιξε με τον Βλαγκά. Μεταξάς. Πάει στα δεξιά.
Καραουλάνης περιμένει στην κορυφή με τον Καναράκη να είναι μπροστά του. Να πήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις ο Καραουλάνης. Δεν βρήκε στόχο. Το σου του παραμένει διαφορά στη ψηφιο νούμερο. Ντονόπουλος θα το πάρει από εκεί χωρίς να το σκεφτεί. Μάχες για το rebound. Στο έδαφος οι δύο παίκτες. Βγήκαν κερδισμένοι τελικά οι Chicago Trolls. Ο Τρουμάνης πήγε προς τα μέσα, κόπηκε όμως. Εκεί ήταν ο Γκούμας. Κέρδισε και πάλι ο Κουτρουμάνης. Λαγκάς και η μπάλα στην κορυφή. Τρίποντο τώρα για τους Trolls. Εύστοχο ο Μούτσος εκτελεί. 24-16. Καναράκης, ωραία σκάστη πάσα για τον Μαστρο Κωστόπουλο. Πέδειξε σε λάθος χρόνο ο Μούτσος και πέπεσε στο φάουλ. Τρία νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Αλσούπο Lions. Βενιζέλος, Μαγκόνης και Πάτας. Όχι, ο Μαγκόνης δεν περνάει ακόμα στο παρκέ. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη για το 25-16. Τώρα θα περάσει εκτός ο Μάστρο Κωστόπουλος για να γίνει και η αλλαγή με τον Μαγκόνη. Μούτσος. Πήρε και πάλι από τον Μεταξά, εκτέλεσε για τρεις αυτή τη φορά στόχησε, αλλά ο Βλαγκάς μπήκε στην πορεία της μπάλας. Καραουλάνης λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, από πολύ μακριά εκτελεί. Δεν προλάβει να φύγει μπάλα από τα χέρια του Μούτσου, δεν μετράει το καλάθι. Ντονόπουλος. Μέσα στην αδύνατη πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Βενιζέλος. Βρίσκει σίδερο. Και πάλι Αντωνόπουλος κρατάει στην επίθεση του Αλσούπο Lions. Ένα step back. Ένα στοχό όμως και το δικό του τρίποντο. Κάτι λιγότερο από 3,5 λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. 25-16 το σκορ. Σταθερά μπροστά οι Αλσούπο Lions από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μεταξάς. Πήγε προς τα μέσα, ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 25-18. Πάω εδώ από τον Καραουλάνη, πάνω στον Αντωνόπουλο έγινε. Και αν άκουσα καλά ήταν και το τρίτο δικό του. Βενιζέλος. Αντωνόπουλος δεν σημαδεύει σωστά, σε καλύτερη θέση ο Μεταξάς, ακούμπησε τελευταίος ο Γκούμας. Από τα χέρια εκείνου πέρασε εκτός η μπάλα. Και τώρα συνέχεια με Μούτσο. Μεταξάς άφησε χέρι με χέρι στον Καραουλάνη. Βρήκε τον διάδρομο, συγκρούστηκε με τον Αντωνόπουλο συνέχεια, δυσκολεύτηκε στην εκτέλεση. Και τώρα πήραν οι Αλσούπο Lions με χώρο και επιλογές. Ο Αντωνόπουλος άφησε στον Βενιζέλο και εκτέλεσε εκείνος, 27-18. 2 και 13 στο ρολόι. Κουτρουμάνης. Πιέζεται παρά λίγο να χάσει. Παρεμβαίνει και ο Καναράκης και πετάει εκτός την μπάλα. Ο Μαγκόνης θα με συγχωρείτε. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Trolls. Μούτσος. Παίξε με τον Λαγκά, προσποίηση, εκτέλεσε στην συνέχεια. Πιεζόμενος, αστόχησε, δεν έχει βρει μπάλα στο Στεφάνι, έχει τελειώσει έτσι και ο χρόνος. Ο Γκούμας εκεί έβαλε δύσκολα στον Βλαγκά νωρίτερα. Του έκλεισε καλά τον χώρο κάτω από την ρακέτα. Συνέχεια τώρα με τους Αλσούπο Lions. Να έχουν την κατοχή. Πάτας έμεινε μόνος του, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. 30-18. Διαφορά ανεβαίνει στις 12 πλέον.
Καραουλάνης. Πυροβλαγκάς. Έχει δύο πάνω του. Πάσα κάτω από τα πόδια. Εξαιρετική. Ανάποδο λέει. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Βλαγκά. Κουτρουμάνης εκτέλεσε στην συνέχεια. Για το 30-20. Καλάθι και φάουλ εδώ. Άμεση απάντηση. Και με ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο εδώ από τον Βενιζέλο. 32-20. Για μαρτύριες από την πλευρά των Chicago Trolls. Μπαίνει και η βολή, 33 με συγχωρείτε, 20. Καραουλάνης. Βουτάει εκεί ο Βενιζέλος, έκλεψαν οι Αλσούπο Lions. Και έχει φύγει ο Αντωνόπουλος στην άλλη πλευρά και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 35-20. Πολύ καλή άμυνα από τους Αλσούπο Lions σε ακόμη μια φάση, η οποία ολοκληρώθηκε με ένα γρήγορο καλάθι, με μια πάσα από το ένα μέρος του γηπέδου στο άλλο. Λαγκάς προσποιήθηκε, άφησε στον Καραουλάνη, αυτός θα εκτελέσει, όχι καλά. Ο Μεταξάς όμως είναι εκεί για να δώσει τη λύση. 35-22, 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Αλσούπο Lions. Κρατά ο Αντωνόπουλος. Βενιζέλος είναι για τρεις στο σούτ, αλλά όχι καλό. Και απομένουν 2 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Μούτσος. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχε δει το ρολόι. Και έτσι θα τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο με την μπάλα στα δικά του χέρια. 35-22 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι.
Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ. Και ξεκινάει μόλις και η τρίτη περίοδος εδώ στην Ζωφριά. 35-22 το σκορ. Σταθερά μπροστά και με διψήφιο αριθμό στην διαφορά οι Αλσουπό Λαϊόνς. Από την άλλη εξακολουθούν να κυνηγούν οι Σικάγο Τρόλς, ενώ ο Βενιζέλος βρίσκει, ο Αντωνόπουλος με συγχωρείτε, βρίσκει ακόμα ένα τρίποντο. 38-22. Μούτσος στον αέρα έψαξε την πάσα, κατάφερε να βρει τον Βλαγκά, συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Χωρίς καλή ισορροπία ο Μούτσος, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν τον δικαίωσε η επιλογή του, αλλά έγινε το λάθος στην συνέχεια. Οι Τρόλς και πάλι στην επίθεση, Βασιλόπουλος επιστρέφει και ο Αντωνόπουλος στην άμυνα. Καραουλάνης, από την πίεση του Πάτα, μάχεσε εκεί για την διεκδίκηση. Το βελάκι δείχνει Σικάγο Τρόλς. Βλαγκάς. Καραουλάνης με τον Αντωνόπουλο να έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Βλαγκάς έχει πάρει θέση μπροστά στον Γκούμα. 4 δευτερόλεπτα ακόμα χαμηλή. Πάσα δυσκολεύεται ο Μούτσος. Δεν ήταν και τόσο καλή η πάσα για να έχει καλές προϋποθέσεις να σουτάρει. Αμένει και αυτή η επίθεση για τους Τρόλς. Άστοχο το τρίποντο στην συνέχεια από τον Αντωνόπουλο. Και τρέχει τώρα ο Καραουλάνης. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος. 38-24. Βενιζέλος. Πέρασε ανάμεσα από δύο ωραία. Μαγκόνης από το ύψος των βολών, δεν θα το βάλει, Καραουλάνης θέλει να τρέξει ξανά. Τον ακολουθεί ο Βενιζέλος, τον δυσκολεύει κάπως. Θα του πάρει όμως το φάουλ. Καραουλάνης στη γραμμή. Ευστοχή πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Ντονόπουλος. Πήρε ο Γκούμας και εκτέλεσε για δύο. 40-28. 26 με συγχωρείτε. Προς 42 πόντους. Μουτζός. Βλαγκάς προσποιήθηκε στο τρίποντο. Καραουλάνης θα το πάρει στη λήξη του χρόνου, δεν θα το βάλει. Διεκδικήσει με μπάλα, Αντωνόπουλος ψηλά και ο Βλαγκάς πάει να διεκδικήσει. Θα βρεθεί στο παρκέ εκεί ο παίκτης των Αλσουπό Λάιονς. Μετά από τη μάχη που έδωσε με τον Βλαγκά, σηκώθηκε αμέσως ο Μαγκόνης. Κατοχή για τους άσπρους τελικά. Αντωνόπουλος ζητάει τώρα στην γωνία. Κάνει το βηματάκι πίσω. Τελεί πίσω από την γραμμή των 6.75. Αστοχή ωστόσο. Δεν τα έχει πάει καλά, είναι η αλήθεια σήμερα. Από το τρίποντο ο Αντωνόπουλος. Στάλιος. Βλαγκάς. Ψάχνει κάποια επιλογή. Βλέπει τον Καραουλάνη. Βγαίνει ωραία δυναμικά εκεί ο Βενιζέλος και κλέβει. Φεύγει και στην άλλη ρακέτα. Με το δεξί layup θα γράψει το 42-26. Πολύ καλός σήμερα αμυντικά ο Βενιζέλος. Έχει κλέψει αρκετές φορές την μπάλα. Έχει βγάλει ευκαιρίες για ευνηδιασμούς. Το κάνει και τώρα με τον ίδιο να σκοράρει κιόλας. Βλαγκάς αφήσε έξω.
Κάνε βήματα όμως στην προσπάθειά του ο Βασιλόπουλος. Αντωνόπουλος. Θέλει να περάσει από τον Βλαγκά, θα το πλέον στο χέρι του εκείνος αντικανονικά. Και θα κάνει και το φάουλ. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους Chicago Trolls, με τον Μεταξά να επιστρέφει. Αντικαθιστά τον Βασιλόπουλο. Αντωνόπουλος. Ένα τρίποντο από την γωνία. Καθόλου καλή εκτέλεση όμως από τον Πατά. Βενιζέλος πρόλαβε να στηθεί και θα κερδίσει και το επιθετικό φάουλ από τον Καραουλάνη. Πολύ έξυπνη κίνηση εδώ από τον Βενιζέλο. Θα πάρει έξυπνα το φάουλ από τον αντίπαλό του. Και θα κερδίσει και την κατοχή τώρα για τους άλλους Πολάιονς, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αλλαγή. Μαστροκοστόπουλος τώρα στο μάτς. Ενώ πέρασε και ο Κουτρουμάνης στο παρκέ για λογαριασμό των Chicago Trolls. Βενιζέλος για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ψηλότερα ο Πάτας θα γυρίσει. Ούτε αυτός θα μπορέσει να καταφέρει κάτι καλό. Μεταξάς. Πήγε προς τα μέσα. Φάουλ και καλάθι. 42-28 με τον Μεταξά τώρα να πηγαίνει στην γραμμή. ...42-29 πλέον. Έχασαν οι άλλοι Lions, έκλεψε ο Μούτσος. Περιμένει ο Μεταξά στα δεξιά. Πάει κόντρα στον Πάτα, θέλει να τον πάει κοντά στην ρακέτα. Στάλιος για δύο όχι. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Trolls. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Βλαγκά στην επαναφορά. Ο Τρουμάνης έμεινε μόνος του. Το άφησαν εδώ το σούτι οι άσπροι. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Για τους Chicago Trolls τελικά. Και ο Στάλιος θα επαναφέρει. Μεταξάς. 2 δευτερόλεπτα, 1, είχε τελειώσει ο χρόνος. Δεν το είχαν αντιληφθεί οι φιλοξενούμενοι. Δεν είχε ενημερώσει και κάποιος από τον πάγκο, αυτό λέει και ο Στάλιος. Βενιζέλος. Προσπίση από τον Μαστροκοστόπουλο, η πάσα στην κορυφή. Βενιζέλος για 3, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα και ο Βλαγκάς καθαρίζει το rebound. Μούτσος. Τους κρατάει, παίζει τώρα με τον Μεταξά, με ρίσκο η πάσα του. Ο Μαστροκοστόπουλος βλέπει την κίνηση του Αντωνόπουλου, τον ακολουθεί ο Μούτσος, δεν μπορεί να τον σταματήσει. 44-29. Πιέζει ψηλά ο Μαστροκοστόπουλος, έκλεψε. Και πάλι στην επίθεση η Άσπρη, πάρα πολύ ωραία, εδώ εκδηλώνεται η επίθεση των Αλσούπο Lions και ο Βενιζέλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 46-29. Χάθηκε εδώ η μπάλα μετά από το πολύ ωραίο κλέψιμο του Μαστροκοστόπουλου. Και έχουμε και διακοπή για time out.
4 και 10 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 46-29 το σκόρ έχουν καταφέρει να ξεφύγουν τώρα. Η Αλσουπολέον θα μειώσει όμως ο Μούτσος με αυτό το τρίποντο, 46-32. Ντονόπουλος. Του δώσε και πάλι ο Βενιζέλος. Ντονόπουλος κρατά. Το άφησε χώρο ο αντιπαλός του και εκτέλεσε. 49-32 και πολύ λίγο χώρο να βρει ο Αντωνόπουλος. Μπορεί να σου κάνει άνετα τη ζημιά. Το αποδεικνύει και τώρα. Και η διαφορά πλέον στο συν 17 υπέρ των γηπεδούχων. Μούτσος τράβηξε πάνω του δύο παίχτες. Έτσι βρήκε χώρο ο Κουτρουμάνης. Στάθηκε τυχερός εδώ. Ακούμπησε στο πάνω μέρος του ταμπλό η μπάλα και κατέληξε στο καλάθι για το 49-34. Γρήγορη επίθεση εδώ, δεν βγήκε όμως συνεργασία για τους Αλτσουπολάιονς. Και κατεβάζει ο Κουτρουμάνης μεταξάς. Θέλει να διεισδύσει, του φεύγει λίγο η μπάλα. Σταλιός. Παίξε με τον Βλαγκά. Κουτρουμάνης στα 5. Δυσκολεύεται να συγκρατήσει, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Κορονάκη. Αλλά τελικά από τον Καναράκη, με συγχωρείτε. Όμως τελικά υπάρχει φάουλ λίγο πριν τελειώσει και ο χρόνος επίθεσης των Chicago Trolls. Ανανεώνεται τώρα το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα. Μεταξάς πέρασε. Δεν ευστόχησε ο ίδιος όμως. Πήρε το rebound. Θα το χάσει ξανά και τρίτη ευκαιρία. Χαμένη και αυτή. Βλαγκάς. Ούτε τώρα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους Trolls. Και ο Αντωνόπουλος τώρα φεύγει. Έχει επιλογή για πάσα. Βενιζέλος στον Μαστροκοστόπουλο. Κόπηκε. Αντωνόπουλος. Από πολύ μακριά. Δεν θα μπει το καλάθι. Και καθαρίζει ο Στάλιος. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Μεταξάς είδε ότι έχει χώρο. Δεν σημάδεψε σωστά. Και τώρα τρέχει ο Αντωνόπουλος. Πάει στην άλλη πλευρά. Δεν θα τελειώσει τη φάση καλά με το lay-up. Προς τα μέσα και ο Καναράκης. Αστοχή και αυτός. Νέα ευκαιρία. Βενιζέλος. Σιγά μη δεν σηκωθεί. Και ένα το καλάθι. 52-34. Όποτε βρίσκει τέτοιες ευκαιρίες θα τις παίρνει ο Βενιζέλος. Και τις περισσότερες φορές θα έχουν και αποτέλεσμα. Έξω η βολή τώρα, έξω η εκτέλεση που λέω. Όχι η βολή. Βενιζέλος φάσα πίσω από την πλάτη. Και θα την κάνει assist ο Κυριακόπουλος. 54-34. Με τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα οι Αλτσουπολάιονς θα πάνε λίγο και για το θέαμα. 54-35, με συγχωρείτε. Όχι 34. Καναράκης, Αντωνόπουλος και πάλι Καναράκης. Δεν έρχεται το καλάθι, Αντωνόπουλος όμως μαζεύει. Υπάρχει φάουλ από τον Κουτρουμάνη αν δεν κάνω λάθος και θα πέρασε εκτός. Για να μπει στη θέση του Βασιλόπουλος. Από την άλλη ο Μαρκέτος και ο Πάτας επιστρέφουν. Για αυτά τα 46 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Πάτας εδώ χωρίς κανέναν γύρω του. Το χάσε όμως. Χάνονται και αυτά. Μεταξάς. Λαγκάς. Λαγκάς, με συγχωρείτε. Ένα τρίποντο έχει καλό από τον Βασιλόπουλο. Δεν έχει βρει μπάλα στο Στεφάνη. 6 δευτερόλεπτα πλέον. Μούτσος. Ίδια κατάληξη και σε αυτό το τρίποντο. Πάτας. 18 δευτερόλεπτα για τους Αλτσουπολάιονς. Καναράκης. Έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά και θα το κάνει. 57-35. 3 δευτερόλεπτα. 2. Λαγκάς από το κέντρο, θα κάνει βήματα. 0,1 στο ρολόι. Κάπως έτσι φτάνουμε και προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν νομίζω να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι οι Αλτσουπολάιονς.
Φίνα λοιπόν και στην τρίτη περίοδο, 57-35 το σκορ. Μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο. 57-35 το σκορ. Έχουν ξεφύγει στο συν 22 πλέον οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι έχουν βάλει γερές βάσεις πλέον για την νίκη τους. Μπερδεύτηκε εδώ ο Στάλιος. Του έφυγε η μπάλα. Ο Λάιον στην επίθεση. Αστροκοστόπουλος δεν βιάζεται. Αφήνει στον Πατά. Εκτελεί αυτός ανενόχλητος. Δεν το βάζει. Ο Μαστροκοστόπουλος όμως είναι και εκεί. Για να ανανεώσει. Θα κάνει το λάθος όμως. Έκλεψε ο Βλαγκάς, παραλίγο να μην περάσει η πάσα του. Ο Καραουλάνης πήρε το φάουλ τώρα από τον Πάτα. Στη γραμμή τώρα ο Καραουλάνης. Εύστοχο στην πρώτη, 57-36. Χάνει τη δεύτερη. Μαρκέτος. Καναράκης. Η πάσα έφτασε στον Πατά. Αυτού νου όμως η πάσα δεν θα περάσει. Διορθώνει στην συνέχεια ο Μαρκέτος και πάει μέχρι το καλάθι. Και έχουμε για τεχνική ποινή τώρα στον Μουτσό. Τεχνική ποινή λοιπόν στο παίχτη των Chicago Trolls και την βολή θα αναλάβει ο Μαστροκοστόπουλος. Μέσα και η βολή. 60-36. Βλαγκάς. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Καραουλάνης. Τον βρήκε αντικανονικά ο Κυριακόπουλος. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Ευκαιρία των Chicago Trolls τώρα να σκοράρουν από τη γραμμή. Ενώ ο Στάλιος τα λέει με τον ρεφερί. Που μας επιστρέφει, παίρνει τη θέση του Κυριακόπουλου. Εύστοχη η πρώτη βολή. 60-37. Έξω η δεύτερη. Παίρνει ο Μεταξάς. Στάλιος. Δεν είναι καλό το σουτ. Πετάει έξυπνα και την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Ο Καραουλάνης, ο οποίος παίρνει αμέσως να ζητήσει και συγγνώμη από τον Καναράκη. Μούτσος. Τελείωσε ο χρόνος.
Δεν έκανε κάποια εκτέλεση η Chicago Trolls. Δεν αλλάζει έτσι και το σκορ. Το 60-37 παραμένει στον φωτεινό πινακά. Μαρκέτος. Πέρασε πάσα του για τον Μάστρο Κωστόπουλο. Απειλή αυτός. Και πάλι θα γραπώσει την μπάλα. Αυτή τη φορά επέλεξε να πασάρει. Καναδάκης. Γυρίζει Μαρκέτος από το πλάι. Μέσα. 62-37. Καραουλάνης, πάρα πολύ ωραία η κίνηση του, δεν ήταν όμως ανάλογο το τελείωμα. Δεν άφησε την μπάλα εντός καλαθιού, φεύγει τώρα στην άλλη πλευρά ο Πάτας. Βρήκε την πάσα για τον Μάστρο Κωστόπουλο, Καναράκης. Και τώρα ο Μαρκέτος, ο οποίος δεν είχε κάποιον γύρω του. Ας έχισε στην προσπάθειά του, μεταξάς θέλει να αποφύγει την πίεση. Και παίρνει το φαουλ τελικά από τον Μάστρο Κωστόπουλο. Καραουλάνης. Πέρασε από τον Καναράκη. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον παίχτη των Αλσουπό Λάιονς. Ενώ ο Μαγκόνης ετοιμάζεται να επιστρέψει. Θα πάρει την θέση του Καναράκη. Ένα σουτ για δύο πόντους από τον Μεταξά. Όχι καλό, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Μαρκέτος. Πατάς πάει προς τα μέσα. Γραπώνει την μπάλα ο Μαστρο Κωστόπουλος, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound σήμερα. Πούμας. Θα κάνει βήματα. Ο Τουμάνης τώρα στην θέση του Βλαγκά για τους Chicago Trolls. Και συνέχεια με Καραουλάνη. Μεταξάς. Γυρίζει ωραία. Δεν βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι. 6,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Ένα τρίποντο από τα αριστερά. Μαγκόνης όμως δεν θα σημαδέψει το αντίπαλο καλάθι. Σταλιός. Καραουλάνης περιμένει ο Κουτρουμάνης θυμμένος στο πλάι. Θα το χάσει το τρίποντο και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που το έχει κάνει ο παίκτης των Chicago Trolls, ο Μεταξάς. Ωραία πάσα για τον Γκούμα. Δεν θα την κάνει assist. Μαρκέτος ψηλότερα. Με το δεξί δεν θα τα καταφέρει. Καραουλάνης. Στήριγμα για φάουλ εδώ. Τον Μαγκόνι. Έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά πλέον από τους Αλσουπό Λάιονς, γι' αυτό έχουμε βολές. Ας δοχεί στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. 0 στις δύο βόλες. Χωρίς να αλλάξει έτσι το 62-37. Ένα τρίποντο τώρα του Πάτα. Είναι ευκαιρία, έχει μείνει μόνος του εκεί ο Μαγκόνης. Σαν σε προπόνηση θα γράψει το 64-37. Καραουλάνης. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά.
τρίποντο από τον Στάλιο. Ευκαιρία με τον Μεταξά. Κατέβασε το χέρι του εκεί αντικανονικά ο Μαστροκοστόπουλος. Και θα γίνουν και οι αλλαγές τώρα. Βενιζέλος Αντωνόπουλος από τη μία και Βασιλόπουλος από την άλλη θα περάσουν και πάλι στον αγώνα. Με τη βοήθεια του ταμπλό ευστοχή στην πρώτη. Ο Μεταξάς 64-38. Θα χάσει την δεύτερη όμως. 64-37, με συγχωρείτε. Όχι, 38 μπήκε τώρα στον φωτεινό πίνακα η βολή. Πρόλαβε στη γωνία ο Βασιλόπουλος. Έρχεται με φόρα ο Μούστσος, αλλά του φύγει μπάλα από το χέρι την ώρα που πήγε να σηκωθεί για να εκτελέσει. Βενιζέλος από την κορυφή. Δεν βρίσκει στόχο. Και ο Βασιλόπουλος αφήνει και την μπάλα να περάσει εκτός. Λακάς τώρα έτοιμος να πάρει την θέση του Μούτσου. Μεταξάς για τρεις. Μάζεψε ο Βενιζέλος. Έπαιξε με τον Αντωνόπουλο. Αντωνόπουλος πάει προς τα μέσα, κόντρα σε δύο αντιπάλους. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. 66-38. Καραουλάνης. Τρίποδο τώρα για τους τρόλς. Δεν ήταν καλή εκτέλεση όμως από τον Καραουλάνη. 3.50 ακόμα για το τέλος. Οι Alsuco Lions θα είναι αυτοί που θα πάρουν την δεύτερη νίκη τους στην Development 2 League. Θα κάνουν πλέον το 2-2. Εδώ έκλεψε στον τεμεταξύ ο Καραουλάνης. Έφυγε και μέχρι το αντίπαλο καλάθι, αλλά εκεί στα λέει, στο λέει από δεν τα κατάφερε καλά. Πάτησε γραμμή ο Αντωνόπουλος. Και πάλι μπάλα γρήγορα γρήγορα στα χέρια των Chicago Trolls, οι οποίοι σήμερα θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους μετά και από την πρεμιέρα, όπου υπενθυμίζω ετήθηκαν από τους Banners. Μεταξύ σας άφησε τον Κουτρουμάνη. Παίζει με πλάτη ο Βλαγκάς, γυρίζει πάσα του για κανέναν. Καταλήγει απευθείας εκτός η μπάλα. Ένα δίποτο τώρα από τον Μαρκέτο και η μπάλα καταλήγει πίσω από το ταμπλό. Συνέχεια με τους Chicago Trolls τώρα στην επίθεση. Κουτρουμάνης περνάει ανάμεσα από δύο, πάει κόντρα στον Κυριακόπουλο, δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. Αντωνόπουλος έχει και επιλογή στα χέρια του Βενιζέλου. Ωραία, θα τον ξαναβρει εκείνος, αλλά δεν προλάβε να μπει εντός ορίων ο Αντωνόπουλος. Καραουλάνης τώρα κατεβάτζει. Τελευταία 2,5 λεπτά και επίσημα στο μάτς. Βενιζέλος βάζει το χέρι του στην μπάλα και ορθώνει ο Καραουλάνης. Βρίσκει με μια μακρινή πάσα πεσμένο στον Βλαγκά. Δεν θα περάσει όμως η δική του πάσα. 2-1-2-1 τώρα, πάσα πίσω από την πλάτη. Αντωνόπουλος ηρεμεί την κατάσταση. Δεν υπάρχει και λόγος να βιάζονται πλέον οι Alsuco Lions. Από πολύ μακριά ο Αντωνόπουλος, δεν θα πετύχει το καλάθι. Παίρνει ο Καραουλάνης. Πάει προς τα μέσα, τον άγχος εκεί ο Αντωνόπουλος με την καλή κίνησή του. Θα τον αναγκάσει να κάνει βήματα.
Αντωνόπουλος. Παίρνει τα βήματα, πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ. 68-38 στρογγυλά στο συν 30 παρακαλώ. Η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. 1-35 πριν το φιναλέ. Χαμένη συμπληρωματική βολή από τον Αντωνόπουλο. Κατοχή για τους τρόλς. Κουτρουμάνης. Πήρε το σκριν, έμεινε με τον Κυριακόπουλο, μετάξει θα σε αφήνει έξω. Άστοχο το τρίποντο. Μαλά κατάληγε εκτός, έχει βγάλει τελευταίος. Ο Κουτρουμάνης, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος προς τιμήν του. Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τον νικητή. Να δούμε με ποια θα είναι πλέον η τελική διαφορά του παιχνιδιού. Κουτρουμάνης. Δύσκολη προσπάθεια εκεί. Έχουμε τζάμπολ. Μπάλα είναι για τους Αλσούπο Λάιονς. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Ένα τρίποντο άστοχο από τον Μαγκόνι. Καραουλάνης. Στην άλλη πλευρά σηκώνεται μόνος του. Τα χαλάει όμως το τελείωμα. Μισό λεπτό ακόμα. Και ο Βενιζέλος περνάει το κέντρο. Παίζει με μια μακρινή πάσα για τον Αντωνόπουλο. Η μπάλα βρήκε στο κάτω μέρος του ταμπλό. Αλλά μπήκε το καλάθι τελικά στην συνέχεια από τον Γκούμα. 70-38. Λαγκάς. 17 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα το πάρει από το κέντρο. Δεν πέρασε όμως έγκαιρα το κέντρο. Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε. Μαρκέτος κρατά, φινάλι λοιπόν και επίσημα. Νίκη για τους Αλσούπο Λάιονς, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 70-38 επί των Σικάγο Τρολς.